Λοιπόν, ο στόχοντας με αυτήν την τεχνογνωσία, με αυτή, όλα αυτά τα μαθήματα, είναι αυτούς τους κύκλους να τους κάνουμε όμορφα. Και όσο περισσότερο ασχολούμαστε, όσο περισσότερο συγκεντρωνόμαστε, όσο περισσότερο βάζουμε τα συναισθήματα σκέψης υπό έναν έλεγχο, τόσο περισσότερο κλείουμε αυτά τα gaps. Και κάθε φορά που βιώνουμε κάποια από αυτά, είναι μια ένδειξη ότι ακόμα θέλουμε δουλειά. Και χαιρόμαστε που τα ανακαλύπτουμε για να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο. Μου λες, ξεκινά να πιάνει την τελευταία σημαντική ο Παύλος του δερματισμού, εξεκίνα το τραγούδι και φανταζόμαστε όλη την κούρσα, πρώτος πάντα φυσικά, και τώρα μου μένει να γίνει η νότα που σας είπα, προσέξτε αυτή την νότα, έγινε ακριβώς στιγμή δερματίστα. Wow. Και δεν θα το πιστέψετε, τη δεύτερη μέρα, το δεύτερο πρωτίον, έγινε ακριβώς φωτοκόπη. Σε ηλικία 14 χρόνων. Από τότε με μάθε να αρχίσω να βάζω τους στόχους μου, να κάνω οραματισμό, να βλέπω τον εαυτό μου στα ψηλά σκαλοπάτια του βάθρου. Ως πρώτο στόχο τότε είχα να κερδίσω το Παγκόσμιο Νέο. Το 2007 τα κατάφερα, ήρθα στην πρώτη θέση στο Παγκόσμιο στον Καναδά και επανέλαβα αυτή την νίκη στη Δανία. Αυτό το κατάφερα βλέποντας τον εαυτό μου, οραματίζοντας τον εαυτό μου πριν τον αγώνα και να βλέπω τον εαυτό μου πάνω στο βάθρο και να προσπαθώ να ζω αυτές τις σκηνές. Ακολούθησαν κάποια χρόνια, συνέχισα εγώ να γράφω στόχους, κατευθυντήρες δηλώσεις, να γράφω ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, έγραφα από κάτω τα ωφελήματα που είχα και τις δεσμεύσεις μου. Και κάποια από τα ωφελήματα θυμάμαι, έγραφα ότι έχω επαγγελματική αποκατάσταση από τον ΚΟΑ, το οποίο ανακοινώθηκε την Παρασκευή, άρα τώρα μπράβο. Έγραφα ότι είμαι πασίγνωστος σε όλη την Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω και αυτό τώρα μπορεί να... Έγραφα επίσης ότι έχω το μεγαλύτερο αγάλμα στην πόλη της Λεμεσού. Αυτό ακόμη να γίνει, αλλά πιστεύω ότι ίσως θα γίνει και αυτό. Εντάξει, εγώ θέλω να επικεντρωθώ τώρα περισσότερο στο τι κάναμε στους Ολυμπιακούς και στο EFT που ήταν κάτι που δεν έχει πάρα πολύ καιρό που το ξεκινήσαμε. Εγώ ξεκίνησα το EFT περίπου στις αρχές του 2012, αν θυμάμαι καλά, πολύ, όχι λίγο πιο πριν, τον Οκτώβριο. Στην αρχή δεν νιώθα τρομερά την αλλαγή της ενέργειας με το που χτύπαγε στα σημεία και το πώς καθάρισες από μέσα σου και ένιωθα πάρα πολύ όμορφα, ειδικά όταν τα κάναμε τον κύριο Αχιλάκη και είχα τεράστια διαφορά. Και μετά γύρισαμε κάποια βίντεο μαζί και τα έκανα μόνος μου, το έκαναμε το βίντεο. Μετά από κάποιο διάστημα όμως είδα ότι δεν είχε την ίδια ανεπίδραση όταν έκανα το βίντεο παρά όταν το έκανα με τον κύριο Αχιλά. Ήταν κάτι λες και ήταν άψυχο. Και το συζήτησα μαζί με τον κύριο Αχιλιά και όταν ξανακάβαμε
λίγο καιρό πριν φύγαμε για τους Ολυμπιακούς EFT Live μαζί, ένιωσα την τεράστια διαφορά και του λέω ότι θέλω σίγουρα μαζί μου στους Ολυμπιακούς, γιατί είναι καμία σχέση το να το κάνω στο βίντεο ή να το κάνουμε μαζί. Και έτσι είπε, εντάξει, θα έρθω μαζί σου, πες μου πότε με θέλεις. Και έτσι και έγινε, ήρθε στους Ολυμπιακούς, ενοικιάσα από σπίτι, έμεινα έξω από το χωριό, γιατί δεν θα μπορούσα να είμαι ούτε με το αχιλλέο, ούτε με το γυμναστή μου, ούτε με την κοπέλα μου που ήταν και αυτή και μας βοήθησε. Και μείναμε σκάθε βράδυ όλοι μαζί, 5 άτομα κάναμε EFT, δεν ξέρω αν σας έδειξε κάποιο απόσπασμα από το βίντεο πριν. Την ημέρα πριν να φέρω τα πρωτεία ήταν, ξεκινήσαμε Δευτέρα τους αγώνες και Τρίτη ήταν η μέρα που φέρα τα πρωτεία. Την Δευτέρα το βράδυ κάναμε προγραμματισμό για 28 ολόκληρα λεπτά και το βγάλαμε και βίντεο αυτό το προγραμματισμό. Και εκείνη την ημέρα η ενέργεια ήταν απίστευτη. Ήταν όλοι, δηλαδή δεν ένιωθα ότι ούτε είχα πατούσες, δηλαδή νομίζω ότι ήμουν πάνω από την καρέκλα. Κάναμε ακριβώς όπως τον Ινδιάνο, πιστεύω αυτό το βίντεο σας το έδειξε, που ο Ινδιάνος πήγε να προσευχηθεί να και έβρεξε αμέσως. Ό,τι είπαμε ακριβώς, ότι θα πάμε, θα φύγουμε καλές κινήσεις, θα φέρουμε πρωτεία και μου είχε πει ότι κάθε πρωτεία και φανέλα μου είχε πει και μου λέει οι φανέλες σε περιμένουν και χτύπαγαμε EFT και έτσι και έγινε. Επόμενη μέρα πάω, φέρνω δύο πρωτεία, έρχομαι σπίτι και μου δίνει δύο φανέλες. Ό,τι ακριβώς είπαμε έγινε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και γενικά κάθε μέρα κάναμε το ίδιο πράγμα, η ενέργεια ψηλά, η EFT, προγραμματισμό συνέχεια, κρατούσε τη συγκέντρωσή μου. Με αυτό το πράγμα εγώ, είμαστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έμεινε μια μέρα να τελειώσουμε, ήξερα ότι παίζω για μετάλλιο και ήταν απίστευτο τώρα αυτό το πράγμα και δεν είναι τυχαίο που οι Κινέζοι το χρησιμοποιούσαν τόσα πολλά χρόνια πριν για να υπάρχει μέχρι σήμερα σχεδόν αυτό το πράγμα δουλεύει. Άρα εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι δουλεύει, δούλεψε και σε μένα, δούλεψε, φέραμε το πρώτο μετάλλιο στην Κύπρο, άρα κάναμε μεγάλα πράγματα με το EFT. Προηγούμενο και είχαμε μιλήσει για το Mastermind Effect. Θυμάστε τι είπαμε? Όταν δύο ή τρεις άνθρωποι ενώσουν τη δύναμη τους, η δύναμη δεν πλασιάζεται, αλλά λίγη πιο πολλά πλασιάζεται. Το Mastermind Effect μέσα στο σπίτι ήταν ο Ανδρέας, το θέλω να του